Θέλουμε να σχολιάσουμε και αυτό, Θέκλα μου, που λέει ο Χάρης ότι το τελευταίο διάστημα ό,τι πούμε, ό,τι κάνουμε θεωρείται bullying. Νομίζω ότι εσύ μπορείς να μας το σχολιάσεις καλύτερα. Μήπως ο Χάρης είναι ο παδός του cancel culture. Του ποιου? Του cancel culture. Για εξήγησε το αυτό. Είναι μια νέα έννοια που χρησιμοποιείται συνήθως στην Αμερική από τους υπερσυντηρητικούς ανθρώπους, οι οποίοι λένε ότι όλα αυτά τα νέα ήθη που είμαστε εναντίον στο mobbing, εναντίον στο bullying, εναντίον στις διακρίσεις κατά των γυναικών, ονομάζονται cancel culture, ότι και καλά αυτοί οι νεοτερισμοί καταργούν την κουλτούρα μας. Α, που όχι, κουλτούρα δεν είναι σε αυτή είναι... την ομάδα. Ναι, ναι. Η κουλτούρα μας είναι αυτή, οι άνδρες να είναι αντρουά, οι γυναίκες να είναι γυναικουά, να τρώμε και κανένα σκαμπίλι και να λέμε ευχαριστώ, να λέμε στον άλλο έβαλες κιλά. Ο καημένος ο Χάρης ταλαιπωρείται. Όχι, του όχι, καταργούμε την κουλτούρα. Όχι, όχι, δεν ανήκει σε αυτή την ομάδα. Δεν ανήκει καθόλου. Πλάκα κάνω, Χάρη μου, το ξέρει ο Χάρης. Καλώς είναι, καλώς. Θέκλα μου, πώς είσαι, πόσο καιρό να τα πούμε. Είμαι πάρα πολύ καλά. Φαίνεσαι πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι αγχώθηκα για να έρθω στην ώρα μου, επειδή έρχομαι από το χωριό. Αλλά τα κατάφερα να είναι καλά οι χάρτες της Google. Μου τα έπαιρνε κοπέλα και ήρθε. Σου εξηγούσε. Πού να πας. Που έλεγε η κοπέλα, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, τα βρήκα. Σε έφερε μια χαρά. Ποιο είναι το καινούριο σου βιβλίο? Αυτό είναι το καινούριο μου βιβλίο. Θέκλα Πετρίδου, πάνω, έρωτας, δεν βλέπω κιόλας. Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος. Αυτός ο αδιάγνωστος. Είναι αδιάγνωστος. Βέβαια. Μα το βιβλίο προσπαθεί να το διαγνώσει. Ο όρος αδιάγνωστος είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στο κανάλι μου στο YouTube, όπου έχουμε μια πολύ μεγάλη κοινότητα ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεο και σχολιάζουν κατά από τα βίντεο. Και με τον όρο αδιάγνωστο αποκαλούμε τους ανθρώπους εκείνους που έχουν συμπεριφορές κακοποιητικές ή τρελές εντός εισαγωγικών, που δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε, αλλά δεν είμαστε σε θέση να τις διαγνώσουμε. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα μια να μου στείλει ένα mail και να μου πει ο άνδρας μου κάνει αυτό και πες μου τι έχει. Δεν μπορώ πρέπει να το διαγνώσω. Πρέπει να ξέρεις χίλιες πληροφορίες, ναι, είναι αδιάγνωστος. Ναι. Και επειδή οι ερωτικές ιστορίες είναι ένα πολύ συχνό θέμα που συζητάμε στο κανάλι και είναι και ίσως και το πιο συχνό θέμα για το οποίο καταφεύγουν οι άνθρωποι, ναι, στο ψυχολόγο, έτσι το βιβλίο αυτό για τον έρωτα πήρε τον υπότιτλο «Αυτός ο αδιάγνωστος». Να το ανοίξω λίγο, Θέκλα μου, και να μας σου βάλω και αφιέρωση, βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ και να μας ανοίξεις και τα, να μας δείξεις και τα άλλα βιβλία. Έφερα ένα από τα... Ένα αντίτυπο από το κάθε βιβλίο μου που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός για να το κάνουμε δώρο στους τηλεθεατές. Άνοιξα μία σελίδα τυχαία και λέει: πότε ήταν η τελευταία φορά που απάντησες τη Μαρία? Πριν από 2 εβδομάδες. Με ποια την απάντησες? Με μία συνάδελφο παντρεμένη. Ήταν η πρώτη φορά που έκανες κάτι μαζί της? Όχι, το κάνουμε πότε-πότε. Έχω μία διευθέτηση. Σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Ναι, αυτή δεν έχει καλή σεξουαλική ζωή με τον άντρα της, αλλά δεν θέλει να χωρίσει και έτσι γεμίζει κάποιος άλλος τα κενά. Λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα. Ο μύθος της μονογαμικότητας. Ναι, ναι, εκείνο είναι το 8ο κεφάλαιο που είναι ο μύθος της μονογαμικότητας. Μύθο... Ναι. Πιστεύεις ότι είναι μύθος? Είναι και δεν είναι. Και η μονογαμικότητα έχει μύθο και η πολυγαμικότητα έχει μύθο. Θα σου πω, να σου εξηγήσω. Ναι, ναι. Καταρχάς, γεννιόμαστε σε ένα σύγχρονο κόσμο κουβαλώντας μαζί μας ένα πρωτόγονο DNA. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι σαφώς ήταν πολυγαμικοί. Δηλαδή δεν είχαν την έννοια του ρομαντικού έρωτα, δεν είχαν την έννοια του γάμου, ζούσαν μέσα σε φυλές, κοινότητες, ήταν, ξέρω εγώ, ομάδες, ήταν κυνηγοί. Σιγά σιγά μετά που ήρθε η Γεωργία, η Γεωργική Επανάσταση κλπ, άρχισε να δημιουργεί το θεσμό της οικογένειας. Οπότε άνδρες και γυναίκες έκαναν σεξ μεταξύ τους καθημερινά, πολύ απλά, σαν μια χειραψία. Όπως τώρα, αν δεν ήταν ο κορονοϊός, θα σε ασπαζόμουν και θα κάναμε χειραψία. Ναι. Αν ήμασταν σε μια πρωτόγονη εποχή, θα κάναμε και σεξ μπροστά σε όλους τους άλλους. Ήταν ελεύθερη η ερωτική επαφή. Άρα, όντως, οι πρωτόγονοι άνθρωποι ήταν πολύ γαμικοί. Ναι, μάνα μου. Ναι. Υπάρχουν οι μελέτες των ιστορικών ανθρωπολόγων, οι οποίοι πάνε και μέσα από τα ευρήματα τα αρχαιολογικά, αλλά πάνε και σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές στον πλανήτη που υπάρχουν ακόμη άνθρωποι σε πρωτόγονη κατάσταση, ναι, στον Αμαζόνιο, κάπου βαθιά στην Αφρική. Και παρατηρούν αυτές τις φυλές και μάλιστα αρκετοί έχουν ζήσει για χρόνια μαζί τους και έχουν γράψει και βιβλία που καταγράφουν όλο τους τα έθιμα. Ναι. Στις πρωτόγονες κοινωνίες το σεξ ήταν κάτι που, όπως βγάζουμε το σκυλί μας βόλτα, όπως το πάμε στην αυλή να κατουρίσει το σκυλί μας και να φοδεύσει, ναι, έτσι ήταν και το σεξ. Ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο. Ναι. Και δεν ήξεραν τα παιδιά ποιος ήταν ο πατέρας, ήξεραν μόνο τη μάνα. Γι' αυτό και ήταν και μητριαρχικές οι πρωτόγονες, ναι, κοινωνίες. Στην εποχή μας όμως, έχουμε αυτό το πρωτόγονο DNA, το οποίο μας σωθεί προς την πολυγαμικότητα, με την έννοια του ότι μπορούν να μας ελκύσουν ερωτικά και σεξουαλικά περισσότερο από ένα άνθρωπο. Και εσένα και εμένα και τον οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος
έχει την υγεία του και έχει μια καλή λειτουργικότητα στο σώμα του και στο μυαλό του, στο ψυχοσωπαντικό του οργανισμό, μπορεί άνετα να νιώσει ερωτική έλξη από διάφορους ανθρώπους. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι είναι υποχρεωμένος να δράσει πάνω στην έλξη. Ναι. Είναι μύθος η πολυγαμικότητα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε πολυγαμικοί. Α, καλά, κάποιος που το λέει αυτό είναι υποχρεωμένος να υποστηρίξει τον εαυτό του. Και το λέει. Αν νιώθει υποχρεωμένος δηλαδή ως προς την πολυγαμικότητα, είναι υποχρεωμένος να στηρίξει τις επιλογές του, νομίζω. Έχει κόσμο που σου λέει: εγώ έτσι είμαι, δεν μπορώ. Είναι στη φύση μας. Εγώ δεν μπορώ. Άμα δω κάτι που μου αρέσει, πρέπει να το φάω, πρέπει να το πιάσω, πρέπει να παίξω μαζί του. Άρα είναι μύθος, κατά τη γνώμη μου, ότι είναι υποχρεωτικό να είμαστε πολυγαμικοί. Ναι. Όπως επίσης είναι και μύθος ότι είναι εύκολο κάποιος να είναι μονογαμικός. Είναι μύθος. Ότι αυτό. Είναι εύκολο να είσαι μονογαμικός. Εννοείς ότι. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πράγμα η μονογαμικότητα και θέλει πολλή δουλειά για να επιτευχθεί και κατά τη γνώμη μου αξίζει τον κόπο να κάνουμε αυτή τη δουλειά και αξίζει τον κόπο να στηρίξουμε τις σχέσεις μας, τους γάμους μας, τις οικογένειες μας, ναι. Στηρίζοντας και αναπτύσσοντας αυτή την πνευματική δεξιότητα της μονογαμικότητας. Γιατί πρόκειται για αρετή. Πρόκειται για αρετή και ωριμότητα. Να μπορείς να σκέφτεσαι κάθε στιγμή ότι εγώ έχω αυτή τη ζωή, έχω την σύντροφο μου, τον σύντροφο μου, αν έχω οικογένεια, έχω την οικογένεια μου, έχω πάρει κάποιες αποφάσεις στη ζωή μου ότι θα κάνω οικογένεια με αυτόν τον τρόπο, έχω υποσχεθεί στη γυναίκα μου, στον άνδρα μου, αιώνια πίστη. Άρα, όταν περάσει από μπροστά μου κάποιο πρόσωπο που μπορεί να με εξητάρει ή αν έχω κάποιο πειρασμό, να βάλω το μυαλό μου να δουλέψει και να δω. Αξίζει τον κόπο αυτή τη στιγμή αυτό για το οποίο δουλεύω σκληρά και επενδύω και περίμενα τόσα χρόνια να το αποκτήσω. Γιατί δεν αποκτιούνται και εύκολα οι οικογένειες σήμερα. Αξίζει τον κόπο να το διακινδυνεύσω για κάτι το οποίο απλώς μου έχει γυαλίσει το μάτι τώρα, αλλά το πιο πιθανό να μου φέρει μετά καταστροφή. Ναι. Αυτό εννοώ. Φυσικά, αυτή η πνευματική δουλειά δεν γίνεται μόνο πάνω στο κομμάτι του να διατηρήσεις τη μονογαμικότητα σου. Αν ξεκινάει από το να κάνεις μια ορθή επιλογή συντρόφου και να είσαι συνεχώς μέσα στο γάμο σου, μέσα στη σχέση σου, μέσα στη διευθέτηση σου που έχεις, ρε παιδί μου. Μπορεί κάποιος να έχει σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να έχει γάμο, μπορεί να έχει αραβώνα, μπορεί να έχει μια σχέση που να συγκατοικούν. Ναι. Μέσα σε εκείνη τη σχέση να προσπαθείς καθημερινά να γίνεις όλο και καλύτερος άνθρωπος. Να επικοινωνείς ανοιχτά με το τέρι σου, να επιλύεις τα προβλήματα μόλις αυτά εμφανίζονται. Α, είμαι με το ίδιο φόρεμα εκεί. Μια χαρά. Το φόρεσα σε εκείνη τη φωτογραφία και εδώ. Την πρώτη φορά το φόρεσα. Πολύ ωραίο είναι. Μια χαρά. Και 15η, ναι, ήταν τη διαφορά κάνει δηλαδή. Είχε πλάκα γιατί βλέπω ότι φορά το ίδιο. Δεν το έχω φορήσει πουθενά αλλού. Μόνο στη φωτογράφηση που μου είχα στείλει τα ρούχα από τη Θεσσαλονίκη το φόρεσα και τώρα. Λοιπόν. Αυτή τη δουλειά την κάνει συνέχεια και καθημερινά και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σοβαροί άνθρωποι με την έννοια του να ξέρουμε ποιοι είμαστε, να ξέρουμε τι θέλουμε από τη ζωή μας, να έχουμε βιώσει αυτά που μας, να έχουμε βγάλει τα αποθυμένα μας. Δηλαδή, αν θέλαμε να ζήσουμε ελεύθερα, να βγαίνουμε έξω, να ζήσουμε μια ελεύθερη ζωή, να ζήσουμε στο εξωτερικό, να πάμε να σπουδάσουμε, κάποιος να δουλέψει στο εξωτερικό. Συνειδητοποιημένοι να ναι, να ζήσουμε τη ζωή μας και μετά που θα ζήσω τη ζωή μου. Σε μια ηλικία καλύτερα μετά τα 28, γιατί υπάρχει λόγος, οι γυναίκες στα 26 αποκτούν την πλήρη ανάπτυξη του εγκεφάλου τους και οι άνδρες στα 28. Καλύτερα λίγο πριν τα 30 και μετά τα 30. Και στα ναι. 40, ενώ όχι πριν τα 30 ή όχι πριν τα 28-26, καλύτερα όσο να είμαστε μεγαλύτεροι, να πάρω μία όριμη απόφαση ώστε να κάνω μία δέσμευση και προς τον εαυτό μου και προς τον άνθρωπο με τον οποίο θα είμαι μαζί, αλλά και προς τα μελλοντικά παιδιά που θέλω να γεννήσω, εφόσον θέλω να κάνω παιδιά, ότι θα είμαι ένας άνθρωπος που θα είμαι άλλας της γης. Θα είμαι χρήσιμος στην κοινωνία. Δεν θα είμαι ένας τύπος ο οποίος θα περνάω καλά και μόλις έρθουν τα δύσκολα θα στρίβω ναι. Και θα κάνω τα δικά μου και θα είμαι εγώ κεντρικός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σίγουρα. Μιλάμε τώρα για μια ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα δηλαδή, ναι. Την οποία δυστυχώς η κοινωνία μας και μέσα από την pop κουλτούρα, δηλαδή μέσα από τα διάφορα ερεθίσματα που έχουμε, αλλά και μέσα από την εκπαίδευση, δυστυχώς δεν καταφέρνουμε να δώσουμε αυτή την κατεύθυνση στους νέους ανθρώπους να προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Και το να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος δεν σημαίνει να μην διασκεδάζεις. Ίσα-ίσα σημαίνει όταν είναι η ώρα σου να διασκεδάζεις. Ναι. Είσαι στα 20 σου να πηγαίνεις στα κλαμπ. Και εγώ όταν γυρνάει η κόρη από τα ξενύχτια, θα αγκώνω τη γλώσσα μου. Και δεν λες τίποτα.
Λέω τη αγάπη μου, έφτασε, είσαι καλά. Περιμένω την ώσπου την ώρα μου που να έρθει. Και σκέφτομαι, είναι 21 έτου, θα βγει έξω. Να το νιώσουμε τώρα, αυτό το ναι. Ο Λάζαρο. Θα βγει έξω. Εννοείται. Και εγώ στην ηλικία τη θα έπρεπε να έβγαινα έξω, αλλά ήμουν παντρεμένη και έγκυο στην ηλικία τη. Αχ. Κόρη μου έχει πολύ μπλάκα. Κάτσε, θα τα πούμε όλα. Πήρε μια επιλογή πολύ συνειδητά και την είχε ανακοινώσει κιόλα ότι θα απομακρυνώσουν από την τηλεόραση. Τι ήταν αυτό που σε κάνει να πάρει αυτή την απόφαση? Κοίταξε. Είχα αποφασίσει από το καλοκαίρι του 19 ότι θα σταματούσα να παρουσιάζω εγώ ίδια καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή ναι. Για λόγους που τους είχα εξηγήσει ότι είχα κουραστεί κλπ. Κλπ. Πήγαινα όμως σε κάποιες εκπομπές. Η αλήθεια είναι ότι όταν στα γενέθλια μου το 2020, 4 Μαΐου του 2021, επήλθε ο χωρισμός από το δεύτερο μου γάμο. Στα γενέθλια σου έγινε ο χωρισμός? Ναι, έγινε η ώρα 2 το πρωί μετά που στις 12 ήταν τα γενέθλια μου. Ήταν το δώρο μου. Και όταν το ανακοίνωσα εγώ μερικές μέρες μετά, είδαμε έκπληξη να γίνεται ο πρώτος όρος αναζήτησης στο Google Search στην Κύπρο, Θέκλα Πετρίδου διαζύγιο, και να παίρνει τόσες πολλές διαστάσεις η είδηση του χωρισμού μου, σοκαρίστηκα και είπα, δεν πάμε καλά, δεν πάω εγώ καλά δηλαδή, δεν είναι καλή ιδέα η ζωή μου να είναι τόσο δημόσιο αγαθό, που εγώ έφταιγα που έγινε, και είπα, μαζέψου λίγο, βρες τα με τον εαυτό σου και θα είσαι έτοιμη να μην... Να μιλήσεις. Όχι να μιλήσω, ενώ... Είχε πάθει σοκ, είχε σοκαριστεί με αυτό. Είχα σοκαριστεί με το ότι πήρε τόση. Γιατί να έχει πάρει, να λάβει τόση δημοσιότητα το γεγονός ότι χώρισα εγώ. Θέκλα μου να σε ρωτήσω αυτό που μου λες ότι 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. 2 το πρωί. Ήταν τα γενέθλια. Ενώ τελειώνει τα ημέρα των γενεθλίων σου και 2 ώρα το πρωί. Ήταν ο χωρισμός σου, αν μου επιτρέπεις. Γιατί είπα και προηγουμένως ότι σε πήρα τηλέφωνο πριν. Επίρεμε, για ναι. Να σε ρωτήσω αν έχω κόκκινες γραμμές. Και ήμουν μου είπε, όχι, ρώτησε με ό,τι θέλεις. Ήμουν στο αρφαμέγα τη Δευτέρα. Όταν σε πήρα. Σου πολλά ωραία φάρτα. Πήγες και σούπερ μάρκετ πριν από την εκπομπή. Μια χαρά, τα πρόλαβες όλα. Ήταν κάτι το οποίο ήρθε ξαφνικά, σαν κεραυνός εν εθρία. Ναι, ήταν ξαφνικός χωρισμός. 2 ώρα το πρωί ξαφνικά. Δεν είναι κάτι το οποίο ήσουν προετοιμασμένη. Δεν ήμουν προετοιμασμένη, όχι. Δεν το είχα προγραμματίσει, δεν ήμουν προετοιμασμένη, δεν το έκανα εγώ. Μα μπορεί και να μην έγινε και από την άλλη πλευρά. Μπορεί να έγινε με ένα φυσικό τρόπο και να ήρθε η ώρα του να ορίμασε το φρούτο και να πέσε μπαμ κάτω από το δέντρο. Και να... Απλά το φρούτο όταν οριμάζει το βλέπει. Ότι ορίμασε, ευαρυψήθηκε κλπ. Είναι έτοιμο να πέσει. Μπορεί να μην έβλεπα καλά. Ή μπορεί να μην βλέπαμε καλά, ρε παιδί μου. Ναι. Ήταν και η καραντίνα, ήταν και η πανδημία. Ήρθαν όλα μαζί. Ναι, ναι. Ήρθαν όλα μαζί. Έχει ακούσει τα σχόλια ότι η Θέκλα που μα συμβούλευε για του γάμου κλπ. Ότι χώρισε. Το έχει ακούσει αυτό? Το έχω ακούσει όχι ακριβώ έτσι. Θα είμαι πολύ ειλικρινή μαζί σου, όπω είμαι πάντα. Ναι. Όπως είπα προηγουμένως, στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα 55.000 ανθρώπων που παρακολουθούν καθημερινά τα βίντεο, σχολιάζουν κάτω από τα βίντεο και έχουμε γίνει μια αγαπητική οικογένεια και μάλιστα μέσα στην πανδημία κάναμε και πολλά lives που μπαίνουν οι άνθρωποι ζωντανά και σχολιάζουν και έχουμε γνωριστεί. Έχω δεχθεί πάρα πολύ υποστήριξη από τους ανθρώπους από το κανάλι μου. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν κάποια σχόλια άσχημα για τον πρώην σύζυγό μου. Τα έσβησα εκείνα τα σχόλια, γιατί δεν ήθελα να λεχθούν αρνητικά σχόλια. Ναι. Στο Facebook γίνεται μεγάλος χαμός, γιατί έχω περίπου 200.000 ακόλουθους συνολικά στα προφίλ μου, στις σελίδες κλπ. Σε κάποια φάση έπεσα πάνω σε κάποια ελάχιστα, όχι πολλά, θα ήταν καμιά δεκαριά κακόβουλα σχόλια, ανθρώπων οι οποίοι έλεγαν, είστε εντελώς παλαβοί, πάτε και συμβουλεύεστε αυτή τη ψυχολόγο που ίδια δεν κατάφερε να κρατήσει τον άντρα της. Και να δούμε και διάφορες υποθέσεις. Δεν έχει καμία σχέση αυτό, άλλη μόνο δηλαδή. Για όνομα. Εντάξει, ήταν κακεντρέχες, ναι. Κακοήθειες. Διάβασα καμιά δεκαριά τέτοια σχόλια, όχι περισσότερα. Άρχισαν να μου λένε κάποιοι φίλοι ότι κάποιες ιστοσελίδες που είχαν δημοσιοποιήσει την αγγελία του διαζυγίου, την οποία κάναμε από κοινού στο λογαριασμό στο Instagram και αυτός την είχε βάλει στα δικά του, ότι κάποιοι έγραφαν κακόβουλα σχόλια. Τους είπα, μην μου τα στέλνετε, δεν θέλω να τα βλέπω. Στις δικές μου σελίδες, όμως, όποιος μπαίνει και εξυβρίζει είτε εμένα, είτε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο που δεν ξέρω, είτε έναν άνθρωπο με τον οποίο ήμουν παντρεμένη και ήμουν μαζί του 4 χρόνια, δεν έχει χώρο στη σελίδα μου, μπαίνει σε απόκρυψη. Ναι. Γιατί δεν σημαίνει ότι άμα χωρίσεις από έναν άνθρωπο τον ακυρώνεις. Το μηδενίζεις και λες αυτός τον χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Για να είσαι με έναν άνθρωπο ένα χρονικό διάστημα, σημαίνει ότι η ψυχή σου είχε ανάγκη να βιώσεις αυτό που βίωσες. Είχαμε ανάγκη προφανώς και δυο να πάρουμε μαθήματα πνευματικά που έχουμε πάρει. Και δεν έχω ούτε κακία, ούτε θυμό, ούτε μετανιώνω.
η ιδιότητά σου σε έκανε να διαχειριστείς το χωρισμό σου διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα από εμάς που δεν είμαστε ψυχολόγοι? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, γιατί είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι συνέχεια. Δηλαδή, ένα από τα βασικά αιτήματα που έχει ο κόσμος που μου στέλνει email ή που μου στέλνει στα κοινωνικά δίκτυα ερωτήματα για να κάνω βίντεο μετά, το πιο κοινό είναι πώς ξεπερνάω ένα χωρισμό, πώς μπορώ να διαχειριστώ μια κατάσταση, αν πρέπει να χωρίσω ή όχι. Ως προς το να διαχειριστώ τη σχέση, νομίζω δεν με βοήθησε η ιδιότητά μου. Γιατί όταν είσαι ερωτευμένος και όταν έχεις συναισθηματική εμπλοκή, δεν λειτουργεί η λογική σου εκεί πέρα. Οπότε σαφώς θα μπορούσα ίσως να έβλεπα, όπως είπες, το φρούτο ότι ορίμαζε και ότι ήταν να πέσει και να ήμουν προετοιμασμένη ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη. Και εκεί όντως δεν το πρόσεξα. Όμως μετά όταν το συνειδητοποίησα ότι τελείωσε και αυτό είναι, ναι, χρησιμοποίησα τις γνώσεις μου και την εμπειρία μου που είχα βοηθώντας άλλους ανθρώπους να ξεπεράσουν ένα χωρισμό για πάνω μου, γιατί ναι, δεν μου είχε ξανά τύχει να με χωρίσω. Θέκλα, το γέλιο, να υπάρχει πρώτη φορά. Το γέλιο σε αυτό είναι η άμυνα σου σαν άνθρωπος? Είναι και άμυνα, ναι. Είναι και άμυνα. Αλλά είναι ένας δημιουργικός μηχανισμός άμυνας. Δεν είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Υπάρχουν κάποιοι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας. Κάποιοι μηχανισμοί άμυνας που μας βλάπτουν. Γι' αυτό λέγονται συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας. Για παράδειγμα, η εκδραμάτιση, το acting out, δηλαδή όταν εγώ δεν νιώθω καλά, να βγαίνω έξω και να κάνω μακακίες, να οδηγώ απερίσκεπτα, να πίνω, να μεθάω, να κάνω διάφορα, αυτός είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Ναι. Το χιούμορ όμως και ο αυτοσαρκασμός είναι ένας δημιουργικός μηχανισμός άμυνας, ο οποίος σε βοηθάει να ξεπεράσεις την ντροπή που νιώθεις για το ότι έχεις κάνει βλακίες. Πόσο διαφορετική ήσουν τότε και πόσο διαφορετική είσαι τώρα, σήμερα που μιλάμε. Εσύ να μου πεις, γιατί έχεις καιρού να με δεις. Εγώ σε βρίσκω πολύ διαφορετική, πολύ κατασταλαγμένη. Τώρα θα σου πω και εγώ πολύ ειλικρινά τη βλέπω. Θεωρώ ότι αυτό που έζησες ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ για σένα. Μας έχεις πει και μόνη σου, δεν το έχω ανακαλύψει εγώ, ότι δεν το περίμενες. Αλλά θεωρώ ότι δεν σου πέρασε ούτε καν από το μυαλό ποτέ ότι με εκείνον τον άνθρωπο μπορεί και να χώριζες. Όχι, ήσουν τόσο πολύ εκεί. Και το είπες και εσύ, όταν είσαι ερωτευμένος και συναισθηματικά εκεί, δεν βλέπεις ότι το φρούτο μπορεί να έχει οριμάσει. Μην πειράζει, πρέπει να το ζήσω αυτό το πράγμα. Και μου έλεγε μια νεαρή κοπέλα αυτές τις μέρες, πολύ νεαρή, 22-23 χρονών, μου λέει: Ξέρεις, κυρία Θέκλα, μου γράφουν στο Instagram από εδώ από εκεί. Κυρία Θέκλα, αυτό που λες ότι η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές, μου λέει. Χώρισα το φίλο μου όταν πήγα να σπουδάσω και αυτός ήταν φαντάρος. Χώρισα το φίλο μου και τον πλήγωσα. Το χώρισα χωρίς να το περιμένει. Γνώρισα κάποιον εκεί στις σπουδές, έκανα σχέση μαζί του. Το χώρισα το φίλο μου και δεν του το είπα κιόλας ότι έκανα σχέση με κάποιον άλλο, ώστε να. Και βγήκα και κουπάπανη, του είπα: Έχεις αυτό το ελάττωμα και αυτό και αυτό και γι' αυτό σε χωρίζω. Και έκανα σχέση με κάποιον άλλον. Και εκείνος και ο κάποιος άλλος, κυρία Θέκλα, μου κάνει τα ίδια. Οπότε τώρα μου λέει: Έχω αποκτήσει ενσυναίσθηση για το πώς ένιωθε ο πρώην μου όταν εγώ του είχα κάνει αυτή την προδοσία. Ναι. Και μου λέει, αυτό εννοείς, κυρία Θέκλα, όταν λες η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές. Το πιστεύεις αυτό, ότι επιστρέφει συμπεριφορές? Θεωρείς ότι αυτή ήταν μια συμπεριφορά που σε επιστράφηκε? Είσαι καλή. Είσαι πολλά καλή. Είσαι θεά. Μα έδωσες μου έτσι πάσα, ρε Θέκλα μου. Είσαι θεά, ρε. Τι να κάνω κι εγώ. Κάτσε να σκεφτώ, να αναλογιστώ. Αν έχω κάνει ξανά εγώ έτσι πράγμα. Έκαμε. Ναι, έκαμε. Έλαβε την αντίδραση. Αφού εσύ μόνη σου που το είπες, τι να κάνω κι εγώ. Έκαμα στο παρελθόν, έκαμα. Εντάξει, αλλά και πάλι όμως, ειλικρινά το πιστεύεις ότι η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές? Το έχω δει. Δεν είμαι σίγουρη αν θα επιστρέψει. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι εναντίον της εκδίκησης. Δηλαδή, να κάθομαι εγώ τώρα να σκέφτομαι, αν με έχει πονέσει αυτός ο άνθρωπος, θα κάτσω να προσεύχομαι να έρθει η ζωή να το επιστρέψει συμπεριφορές και μετά αύριο μεθαύριο να ακούσω ότι έπαθε κάτι κακό και ναι, να πω, τα την έχει πάθει. Ναι. Δεν είμαι υπέρ αυτού, αλλά το έχω παρατηρήσει, επειδή γνωρίζω και τις ιστορίες ζωής χιλιάδων ανθρώπων. Ναι, σίγουρα. Ότι αρκετοί άνθρωποι που έχουν αδικήσει άλλους στη ζωή τους, στη συνέχεια έχουν αδικηθεί με κάποιο άλλο τρόπο. Ναι. Κάποιοι μπορεί να έχουν αδικηθεί και με τρόπο που δεν γνωρίζουν. Λόγω της ιδιότητάς μου, του ψυχολόγου, και λόγω του ότι έχουν περάσει από το γραφείο μου κυριολεκτικά χιλιάδες άνθρωποι, γνωρίζω για ανθρώπους επώνυμους, που οι άλλοι γύρω τους βλέπουμε και λέμε. Τι πετυχημένος, τι χαρούμενος, τι τέλεια ζωή έχει αυτός ο άνθρωπος. Και μπορεί και κάποιοι να πούν, μα αυτός
τι ανάγκη έχει. Έχει πατήσει επιπτωμάτων για να πάει εκεί που πήγε. Ναι. Και τώρα τι άδικη που είναι η ζωή. Και τώρα αυτός ο άνθρωπος που έχει κάνει αδικίες για να γίνει πλούσιος ή να γίνει γνωστός ή για να ανηρυχηθεί κάπου. Τώρα δεν έχει πάθει τίποτα. Μπορώ να σας πω εγώ που ήμουν η ψυχολόγος ανθρώπων αυτών ότι μπορεί να έχουν στη ζωή τους ταλαιπωρίες, προβλήματα, πληγές κρυφές που να πληρώνουν για τα λάθη τους. Ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό και θεωρώ ότι είναι και μια καλή αρχή ζωής να δώσουμε στα παιδιά μας να μην κάνεις τον άλλο ότι δεν θα ήθελες να σου κάνω. Ναι. Δεν θα ήθελες να, να γίνεις σε ανθρώπους που αγαπάς. Τα παιδιά σου, όταν σε είδαν να ζεις αυτό το σοκ, μεγάλα πια σε ηλικία, μπορείς να συζητήσεις άνετα μαζί τους, να ξεγυμνώσεις και εσύ την ψυχή σου, χωρίς να έχεις πια το ρόλο της μαμάς, μόνο. Είναι έφηβη ακόμη, Χριστιανό. Ο Λάζαρος ήταν 23, πέρσι και η Κυριακή 20. Είπαμε ότι μέχρι τα 26 τα κορίτσια έφηβα και μέχρι τα 28 τα αγόρια. Ενώ έχω μια ευθύνη να μην επιβαρύνω τα παιδιά. Ήταν ο Λάζαρος μαζί μας. Ο Λάζαρος είχε έρθει και έμεινε 2 μήνες μαζί μας. Το θυμάμαι, που είχαμε μιλήσει στην καραντίνα. Ναι, ναι. Ο Λάζαρος είναι πολύ ευφύς. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει κόρη. Κόρη μου λέει, εμένα να μην είναι μόνο το θύσεις για το μάστερ. Τι είναι να κάτσω εγώ τα μέσα δά, να φάω την καραντίνα με στους Εγγλέζους να φαλάρω. Είναι να έρθω στο χωρικό να μου ταΐζεις, να φωτίσεις, να μου μαϊρεύκεις. Δεν θα πω στους παππούδες μου, λέει, να μην τους κολλήσω τίποτε. Να έρθω σε σένα. Και ήταν μαζί μας ο Λάζαρος. Και είχα έγνοια να μην τον επηρεάσω. Οπότε μετά από 3-4 μέρες που έγινε, είπε μου: μάμα, να πω στην Πάφο. Το αγαπή μου να πάει, γιατί δεν ήθελα να μαζί μου να μην, να μην είμαι εγώ καλά και να στενοχωριέται. Ναι. Έπαιξα το τσελίο πιο καλά από ότι ήμουν. Και... φαντάζομαι. Αυτό, γι' αυτό είμαι σίγουρη. Ο γιος μου είπε μου, μετά που έγιναν τα ούλα, λέει μου να σου μιλήσω σοβαρά, Θέκλα. Κάτσε τώρα εσύ στην καρέκλα. Ξέρει ότι θέλετε να με λαλεί με και μάμα. Αλλά επειδή ξέρω ότι ενοχλεί με να με λαλεί κόρη και Θέκλα, λαλεί μου το επίδεσε. Έχασες τον εαυτό σου τα τελευταία χρόνια, λέει μου. Δεν είσαι η Θέκλα που με μεγάλωσε, δεν είσαι η Θέκλα που ήξερα, μου λέει. Έγινες πολύ υποτακτική. Δεν ξέρει ο Λάζαρος τη λέξη συνεξάρτηση για να μου πει έγινες συνεξαρτώμενη. Τι ακριβώς σημαίνει η λέξη συνεξάρτηση περιγράφει την κατάσταση εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος μπαίνει σε μια σχέση με έναν άλλον άνθρωπο και χάνει τον εαυτό του, χάνει την ταυτότητα του και καθορίζει τον εαυτό του με βάση τα θέλω του άλλου ανθρώπου. Και είναι ένας όρος η συνεξάρτηση που έχει βγει από τις ομάδες αυτοβοήθειας των ανώνυμων αλκοολικών στην Αμερική, AA, των ανώνυμων ναρκωμανών, που είχαν παρατηρήσει αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν πολύ, πολύ καλό έργο. Και είναι εξαιρετικές αυτές οι ομάδες για την αποτοξίνωση και την απεξάρτηση ανθρώπων από ουσίες κτλ. Έχουν παρατηρήσει ότι οι συγγενείς, οι σύντροφοι, τα παιδιά των ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι από κάποια ουσία και που όλοι εξαρτημένοι έχουν και κακοποιητικές συμπεριφορές, είναι θύματα αυτών των ανθρώπων και δεν αντιδρούν όταν κακοποιούνται ψυχικά από αυτούς. Και έτσι έκαναν τις ομάδες συνεξαρτώμενων στους ανώνυμους αλκοολικούς, όπου εκεί βρήκαν ότι υπάρχει ένα μοτίβο. Το οποίο παρατηρείται σε αρκετούς ανθρώπους το πώς σχετίζονται, ότι σχετίζονται με ένα συνεξαρτητικό τρόπο. Condependence είναι η λέξη στα αγγλικά. Δηλαδή, είμαι με κάποιον που είναι εξαρτημένος στο αλκοόλ, μπορεί να είναι κάποιος στον τζόγο, στις ουσίες, ναι. Ή στο φαγητό, μπορεί να είναι κάποιος εξαρτημένος. Και είμαι με αυτόν και αντί να διεκδικώ τα δικαιώματα μου και είμαι ένας δυναμικός άνθρωπος, χάνω τον εαυτό μου και γίνομαι στην ουσία υποχείριο που βοηθάω τον άλλον να κάνει τον εθισμό. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και μου είπε, ένισε αυτή που ήξερα, είπε μου. Μετά είπε μου, κόρη λαλή μου, φταίω κι εγώ. Λέω του, γιατί φταίεις ρε. Έλα άλλου σου πάντα ότι είναι εξόρτωσης να ξαναπαντρευτείς. Εξόρτωσης να ξαναπαντρευτείς. Σου πλάκανε ο γιος μου. Φταίω κι εγώ λαλή μου, γιατί έλα άλλου σου να παντρευτείς, γιατί νόμιζα λαλή μου ότι είναι επιτυχία και ευτυχία ο γάμος. Και ότι όταν διάβαμε παντρέψεις τη μάνα σου να πνάσεις, θέλεις την έννοια της. Λαλή μου, νόμιζα ότι είναι εσύ ευτυχισμένη λαλή μου, αλλά τώρα που ήρθα και έζησα και την κατάσταση πριν, είναι ανάγκη να παντρευτείς, μάμα. Να είσαι ευχαρούμενη, να είσαι καλά, και αν και παντρευτεί. Και φέτος φροντίσα για τούτο. 30 του Μάρτη φέραμε έναν ωραιότατο σκυλάκι, το Λάκι. Να ευκάλαντο μου τα ονόματα του Λάζαρο και Κυριακή, ναι. Λάκι. Που εγώ δεν είχα σκύλο ποτέ. Έχετε μια φωτογραφία του μωρού. Δεν να το φέρω σήμερα. Γιατί δεν τον έφερε μαζί σου. Μα ακόμα είναι εκπαιδευτική εμπλήρωση. Με 5,5 ημέρα μπορεί να κάνει πελάρε με στο στούντιο. Ναι. Που να μάθει να είναι εφρονιμό. Θα μα το φέρει. Έχει δικό του playlist στο YouTube ο Λάκι. Κάθε πρωί ανεβάζουμε βίντεο με το Λάκι. Μια χαρά. Και τη βόλτα του Λάκη. Και γράφει μου και ένας εχθές στο κανάλι, συγγνώμη κυρία Θέκλα, τη σπουδαία επιστήμονα και ασχολείσαι με το σκύλο, αλλά λέει, πρέπει να ασχολείσαι με σοβαρά πράγματα. Του, γιατί ρε, αλλά του, οι επιστήμονες δεν μπορούν να φιλώσουν. Ναι, ναι. Έφερα μου το σκυλάκι, αγάπησα τον πολλά, ο καλύτερος άντρας.
Εννοείται ότι με το σκύλο μου έχω μόνο σχέση κυδεμόνα σκύλου και σκύλου. Δεν ξέρω να εξηγηθώ. Αλίμον, επειδή περνάει η ώρα πάντα βροχή μαζί σου και δεν θέλω να σε ρωτήσω μόνο γι' αυτό, αποφάσισες αν θα επιστρέψεις στην τηλεόραση? Νομίζω ότι θα επιστρέψω. Να πάω σε μια εκπομπή έτσι ωραία όπως τη δική σας, να με κάνετε βασίλισσα, να έρχομαι έτσι, να με φιλοξενήσετε βασιλικά. Έρχεσαι να σε φιλοξενούμε. Ναι, έρχομαι. Έρχεσαι. Αλλά σε να είμαι κάθε μέρα στην τηλεόραση, όχι. Αλλά πιο ωραία και πού έρχεσαι. Έρχομαι. Θα το θυμάσαι αυτό που είπες. Σήμερα τι ημερομηνία έχουμε, ρε παιδιά? Γράψτε 25, το κάτω, 25 του Ιούνιου 2021. Αν μου πεις όχι, θα σου στείλω μήνυμα. Ότι η Θέκλα μου θύμισε την ημερομηνία.